Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Η ευρεία τηλεδιάσκεψη για το σχέδιο εμβολιασμών πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν υπουργοί, συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο καθηγητή Οτήρη Σιόντρα. Εξετάστηκε η προετοιμασία για την παραλαβή, την αποθήκευση αλλά και τη διανομή του εμβολίου. Επίση, συζητήθηκε ο τρόπο ειδοποίηση και η διαδικασία με την οποία οι πολίτε θα κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. Οι ετοιμασίε θα έχουν ολοκληρωθεί ω το τέλο του χρόνου, ώστε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί αμέσω μετά την παραλαβή του εμβολίου, ύστερα από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα στη χώρα μα το προηγούμενο 24ωρο ήταν 1395. 583 συνάνθρωποι μας δίνουν μάχες στις εντατικές και 102 συμπολίτες μας έγασαν τη ζωή τους. Στην Αθήνα, τα κρούσματα έφτασαν τα 2,95 και στη Θεσσαλονίκη τα 3,57. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την έξαρση που παρατηρείται στη Δυτική Αττική, όπου δήμαρχοι και υγειονομικοί φορεί κάνουν έκκληση στου κατοίκου να τηρούν τα μέτρα και να αποφεύγουν τι άσκοπε μετακινήσει. Με τη μέθοδο του Click Away θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο από αύριο. Οι καταστηματάρχε προετοιμάζονται ώστε να είναι όλα έτοιμα. Προετοιμασίες για να ανεβάσουν ρολά κάνουν και τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπολία που ανοίγουν από τη Δευτέρα. Όσον αφορά τις αγορές με click away, η παραγγελία θα γίνεται είτε μέσω e-shop είτε τηλεφωνικά και η πληρωμή θα γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με POS έξω από το κατάστημα. Η παραγγελία θα παραλαμβάνεται από ένα άτομο σε συγκεκριμένο χρόνο και με ηλεκτρονική απόδειξη. Στην αναμονή έξω από τα καταστήματα θα επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα και η απόσταση μεταξύ των πελατών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα. Ο Αμερικανικό Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων χορήγησε την άδεια για την κατεπίγουσα χρήση του εμβολίου κατά του κορονοϊού των εταιριών Pfizer και BioNTech. Οι υγειονομικέ αρχέ, εταιρείε, μεταφορών και νοσοκομεία τη χώρα ήταν από το βράδυ σε ετοιμότητα εν ώψη τη άμεση έναρξη εκστρατεία μαζική με διαστάσει ανευπροηγουμένου. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρώτος εμβολιασμός αναμένεται να γίνει σε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς υπάρχει σχέδιο μαμούθ για τη μεταφορά εκατομμυρίων δόσεων. Και όλα αυτά την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν 235.000 κρούσματα σε λιγότερο από 24 ώρες. Περνάμε τώρα στη Γερμανία που δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει την πανδημία και βρίσκεται ένα βήμα πριν από το γενικό lockdown, το οποίο δεν αποκλείεται να επιβληθεί ενδεχομένως από τη Δευτέρα. Τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας που εφαρμόστηκαν από τις 2 Νοεμβρίου δεν έχουν έως τώρα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα κρούσματα πλησίασαν τις 30.000 σε μία μέρα, ενώ σημειώθηκε και ρεκόρ θανάτων. Αύριο το πρωί σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Άγγελα Μέρκελ με τους Πρωθυπουργού. Το ομόσπονδών κρατηδίων αναμένεται να κριθεί η λειτουργία της αγοράς και των σχολείων για το προσεχές διάστημα με τις τοπικές κυβερνήσεις να προσανατολίζονται πλέον η μία μετά την άλλη στη λήψη ακόμα και με μονομερών μέτρων περιορισμού ενώπιον του κινδύνου το δεύτερο κύμα της πανδημίας να τεθεί εκτός ελέγχου. Νέο Αμερικανικό ράπισμα δέχθηκε ο Ερδογάν λίγε ώρε μετά το σφύριγμα τη λήξη τη Συνόδου Κορυφή, όπου οι 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση έριξαν στα μαλακά την Τουρκία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε υπερψήφισαν τι κυρώσει κατά της γείτονο και την αγορά των Ρωσικών S400. Ο Λευκό κοστό θα δώσει την τελική έγκριση. Ο απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ έχει διαμηνήσει σε όλου του τόνου. Ότι σκοπεύει να ασκήσει προεδρικό βέτο. Αν και οι αντιρρήσει του δεν σχετίζονται με το θέμα των τουρκικών κυρώσεων, η αρνητική του στάση θα αναγκάσει τη Βουλή και τη Γερουσία να ξαναψηφίσουν. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να συμβεί επί Προεδρία Biden, δηλαδή από τι 20 Ιανουαρίου και μετά. Σε υψηλού τόνου ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τον προπολογισμό. Ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα δέχθηκε τα πειρά του Ευκλήδη Τσακαλώτου και απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Ο κύριο Τσακαλώτο, απευθυνόμενο στον κύριο Σταϊκούρα, είπα. Δεν ξέρω πραγματικά αν έχετε κακοποιήσει περισσότερο τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών ή του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιατί θα ντρεπόμασταν και ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Χαρτούβελης και εγώ να φέρουμε στοιχεία παρα, πα, πιο πολύ ως πανεπιστημιακός γιατί θα ντρεπόμουν να πάω στους φοιτητέ μου και να με ρωτάνε γιατί τα είπατε αυτά και να μην ξέρω τι να απαντήσω. Ο κύριος Σταϊκούρας απάντησε. Σέβομαι και εκτιμώ τους συναδέλφους και 12 χρόνια εδώ δεν έχω κάνει προσωπική αναφορά. Πότε θα αισθάνομαι επιτυχημένος όταν δεν θα είμαι ο των Οικονομικών, που θα είχε ανάπτυξη 2% η χώρα μου και η Ευρώπη 8%. Τότε θα ήμουν ο ορισμός του αποτυχημένου, θα ήμουν τσακαλώτος, είπε. Ο Κώστας Κανδαλίδης από το κοινά τόνισε. Παρά την αναπροσαρμογή των στόχων και ο σημερινό προπολογισμό είναι στον αέρα. Η κυβέρνηση επαναπο... εναποθέτει την ανάπτυξη στη θεωρία του ελατηρίου. Ο κ. Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα σημείωσε στο δρόμο της ανατροπής Πρέπει να συγκλίνουν οι αγώνε των εργαζόμενων, καθώ δεν είναι μοιραίο οι ανάγκε του να θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδου. Εκ μέρου τη ελληνική λύση, ο Βασίλη Βιλιάρτο τόνισε. Δυστυχώ, προ μεγάλη μα λύπη, επαληθευτήκαμε για αυτά που λέγαμε για τον προπολογισμό. Η κυβέρνηση δεν περιμέναμε να είναι τόσο θρασή που να ψηφίσει τον νόμο έκτρομα πτωχευτικό που θα δώσει τη χαριστική βολή. Ο Κρήτον Αρσένη από το ΜΕΡΑ25 σημείωσε: Είναι προπολογισμό που μειώνει τι δαπάνε για υγεία. Νιώθω αμηχανία να είμαι εδώ και να συζητάμε προπολογισμό που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Εδώ τελείωσε το απόγευμα την οδολή του του Star Channel. Επόμενη λοιπόν, προγραμματισμένη ενημερωσή σα στι 8 παρα 10 με το Σπύρο Λάμπρου. Κυρίε και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σα.